Ελίκης, είναι μεγάλη χαρά και τιμή δικιά μου και του Huffington Post που τα λέμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση, δική μου χαρά. Και είμαστε και τρεις ευτυχισμένοι. Οι τρεις ευτυχισμένοι. Σαν να λέμε τρεις ευτυχισμένοι. Στο θέατρο Πορεία, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά. Βάλε μας λίγο στο έργο. Τι πραγματεύεται το έργο? Το έργο πραγματεύεται την απιστία. Αχα! Ο σύζυγος, η σύζυγος και ο εραστής, ο οποίος είναι ο καλύτερος φίλος μάλλον του σύζυγου και ο οποίος έχει έρθει και βοηθάει σε διάφορες δουλειές. Τον έχουν εγκαταστήσει σε ένα σπιτάκι δίπλα από το βασικό σπίτι τους. Και το γνωρίζει ο σύζυγος. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δεν ξέρουμε αν κάνει τα στραβά μάτια, γιατί τον βολεύει αυτή η κατάσταση, ή δεν το βλέπει, αλλά μάλλον είναι πολύ περίεργο αν δεν το βλέπει, γιατί συμβαίνουν διάφορα πράγματα και είναι συνέχεια σε μια αγωνία κι αυτός να τους πιάσει τα πράσα. Και όντως, τους πιάνει στα πράσα και κάθε φορά αποφασίζει να το παραβλέψει. Και αυτό είναι το πολύ έτσι τελικά, περίεργο. Τελικά οι άνθρωποι βολευόμαστε σε καταστάσεις? Νομίζω πως και ο Λαμπής κάτι τέτοιο νομίζω πως θέλει να μας πει. Ποιος είναι ο συγγραφέας? Ο Ευγένιος Λαμπής και είναι ο βασιλιάς του Βοντβίλ. Έφτιαχνε κωμωδίες με τραγούδια. Πότε γράφτηκε αυτό? Αυτό είναι του 1870. Το 1870 δηλαδή υπήρχε σύζυγος ο οποίος δεχόταν τον εραστή της γυναίκας του μέσα στο σπίτι. Νομίζω η γαλλική παράδοση... Ναι. Έχει είναι τον πολύ ανοιχτό σύζυγο και τον εραστή και την ερωμένη. Είναι η μπουρζουαζίστ της Γαλλίας, νομίζω πως είναι αυτό το σχήμα. Κάποιος πείραξε τα κέρατα στο κεφάλι μου. Όχι. 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 Ναι, τα κέρατα γύρισαν προς τα κάτω. Οι τρεις ευτυχισμένοι. Η εξωφρενική κωμωδία του Ευγένιου Λαμπής στο θέατρο Πορεία σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά. Οι τρεις ευτυχισμένοι. Με τους Ιωάννα Κολιοπούλου, Χρήστο Λούλη, Λαέρτη Μαλκότσι, Άγγελο Παπαδημητρίου, Λένα Παπαλιγούρα, Άλκη Στυπουλοπούλου και Δημήτρη Τάρλου. Προπόληση εισιτηρίων στο www.poriatheater.com και στο viva.gr. Οι τρεις ευτυχισμένοι θα σας γυρίσουν τα κέρατα ανάποδα. Υπάρχει τελικά ευτυχία? Ναι, υπάρχουν ευτυχισμένες στιγμές και νομίζω πως και αυτοί οι άνθρωποι τώρα, οι χαρακτήρες, κυνηγάνε την ευτυχία, έχουν ένα υπαρξιακό κενό και ο άλλος είναι κάπως η ελπίδα της ευτυχίας και νομίζω κυνηγώντας το δεν μπορεί να βρεθεί, είναι μια χήμερα κάπως. Ενώ αν αφαιθούμε σε στιγμές, μάλλον τότε η ευτυχία... Έρχεται και μεγαλώνει και απλώνεται. Άλκιστη, έχεις μεγαλώσει στο εξωτερικό. Στη Γαλλία. Φαίνεται από τα γαλλικά σου, τα οποία είναι μητρική γλώσσα, φαίνεται και εξαιρετικά. Ναι. Και πόσο χρόνο ήρθες στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα ήρθα 25. Ήρθες εδώ για να δουλέψεις ή ήρθες για να μείνεις ή ήρθες και έμεινες και προέκυψε? Ήρθα το 2004 με αφορμή την Πολιτιστική Ολυμπιάδα, όπου τότε... δούλευα στην επιμέλεια και εκεί μου πρότεινε μια φίλη μου να είμαι σε μια παράσταση και έκανα μαθήματα υποκριτικής με τον κύριο Χουβαρδά. Που είναι και ο σύζυγός σου. Ναι, εκεί τον γνώρισα. Και ήταν καρμικό. Δεν τον ήξερα, ήταν καρμικό, δεν τον ήξερα καν, δεν ήξερα ποιος ήταν. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά? Όχι. Όχι, εντάξει. Από τη δική μου πλευρά όχι, δεν ήτανε. Αλλά... δεν ήταν να μείνω και έκανα αυτό το σεμινάριο, μετά έπαιξα σε αυτή την παράσταση και ερωτεύτηκα το θέατρο και λέω δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία μεγαλύτερη. Να γίνεις ηθοποιός. Ναι, ξεκίνησα πολύ μεγαλύτερη. Πώς είναι να δουλεύεις ηθοποιός σε αυτή τη χώρα τώρα? Ονειρεύεσαι να φύγεις? Εμένα μου λείπε η πατρίδα μου, την οποία δεν γνώριζα κιόλας καλά. Όταν ήσουν εκεί, η Ελλάδα εννοείς. Εκεί. Και δεν μιλούσα και καλά τα ελληνικά μου. Μιλούσα συνέχεια γαλλικά και έτσι είχα χάσει και
και την επαφή με τη γλώσσα. Και κάπως νιώθω μια χαρά που είμαι εδώ, τη δύσκολη στιγμή της χώρας μας. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν γίνεται αυτή η χώρα που δεν έχει κράτος, που δεν έχει πρόνοια, που δεν φροντίζει τον πολίτη. Αλλά από την άλλη υπάρχουν τόσες ομορφιές εδώ, υπάρχει μια ζωή που είναι πολύ πιο γλυκιά, πιστεύω, μια καθημερινότητα πολύ πιο γλυκιά όταν έχεις ζήσει στο εξωτερικό, μια ανθρώπινη πλευρά. Το βιώνεις και το καταλαβαίνεις περισσότερο. Ναι. Ένα έργο που θέλεις οπωσδήποτε να το κάνεις μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Μ' αρέσει πολύ η Λούλου του Βέντεκιντ. Πολύ. Στο εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Και βασικά θα ήθελα πολύ να κάνω κινηματογράφο. Αυτό είναι το... Ναι. Όχι κάποιο ρόλο συγκεκριμένο, αλλά κινηματογράφο πάρα το πολύ. Το ψάχνεις αυτό. Είναι σαν να είναι λίγο δύο ξεχωριστοί κόσμοι το θέατρο και δεν πολύ γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Και δεν ξέρω πώς να το ψάξω, να σας πω την αλήθεια. Είναι περίεργο. Το ψάχνω μέσα μου. Το λες από εδώ, από το Huffington Post. Ναι, το λέω, το δηλώνω. Να κάνεις κινηματογράφο. Η κρίση στη χώρα, πώς επηρεάζει το θέατρο? Νομίζω πως αυτές τις δύσκολες στιγμές κάτι περίεργο γίνεται. Γεμίζει, τα τελευταία χρόνια γέμιζε πάρα πολύ το θέατρο. Τώρα έχω ακούσει ότι ούτε στο θέατρο οι άνθρωποι μπορούν να πάνε, δηλαδή λίγα θέατρα πάνε καλά από ό,τι έχω ακούσει. Εμείς τώρα που κάνουμε μια κωμωδία, ο κόσμος βγαίνει με χαμόγελο, ζω μια άλλη κατάσταση τώρα, γιατί είναι μεγάλη χαρά για μας που δίνουμε χαρά στους θεατές και βγαίνουν ανεβασμένοι και ξεχνάνε λίγο έτσι την καθημερινότητα, τη δύσκολη. Και αυτό είναι νομίζω μεγάλο δώρο για μας, μάλλον και για τους ίδιους, αλλά και για μας. Και προς το παρόν, δόξα τω Θεώ, έχουμε κόσμο. Πώς είναι να σε σκηνοθετεί ο σύζυγός σου και πώς είναι να συνεργάζεσαι και καλά συνεργάζεσαι αλλά και να σε σκηνοθετεί, δηλαδή είναι κάπως, πρέπει να είναι κάπως. Είναι αυστηρός. Θα έχει κρεβατό μουρμούρα. αυτό το αφήσαμε λίγο. Στην αρχή ήταν πολύ μπλεγμένα και τα δύο, αλλά ξεκίνησε κάπως αυτονόητα όπως όλα τα καλλιτεχνικά ζευγάρια, είναι κάπως αυτονόητο. Όταν είσαι στον ίδιο χώρο, να θες να συνεργαστείς κιόλας. Ναι. Είναι αυτονόητο, όπως... Τώρα θα πω ονόματα πολύ... Ο Κασαβέτης με την Τζίνα Ρόλα. Ζούσανε μαζί, κάνανε ταινίες μαζί. Ο Μπέργκμαν με την Λι Βούλμαν, το ίδιο. Ζούσανε μαζί, κάνανε ταινίες. Κάπως είναι ένα και το αυτό... Είναι η ζωή και το θέατρο είναι ένα κάπως. Οπότε σαν η ζωή σου είναι ένα πράγμα με τον άντρα σου, γιατί δουλεύετε μαζί. Εντάξει, και πολύ σπουδαίος άνθρωπος, έτσι, πρέπει να τον θαυμάζεις κιόλας. Ναι, βέβαια και τον θαυμάζω και όμως συγκρούμε, γιατί έχουμε και διαφορά ηλικίας και έχουμε άλλες απόψεις επίσης για τα πράγματα. Δεν είναι ότι... Ποιος κάνει πίσω? Εξαρτάται. Δεν υπάρχει ένας. Στη σκηνοθεσία του, εσύ. Εγώ πρέπει να κάνω πίσω, αλλά όχι πάντα. Τα ακούει. Στην αρχή παίζει το ρόλο του σκηνοθέτη, αλλά μετά ακούει βέβαια. Η παράσταση θα πάει μέχρι το Πάσχα. Μέχρι το Πάσχα και μάλλον θα πάμε, αν πάει καλά, μέχρι και 11 Ιουνίου. Μπράβο! Ναι. Μπράβο σας. Πες μου πάλι τις μέρες, Θέατρο Πορεία λοιπόν. Θέατρο Πορεία, παίζουμε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Κάθε μέρα 9, εκτός από την Κυριακή, στις 8. Σε ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.